θα ήμουν γελίος και θα με πέρατε με τις πέτρες αν έλεγα εγώ κάτι τέτοιο. Λογικό ακούγεται. Απλά δεν χρειάζεται. Σας θυμάμαι που το λέτε αυτό. Να προβάλλει τον πλούτο του. Τι να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός. Ότι έχω λεφτά. Δεν υπάρχει φράγκο. Ο εργάτης, ο βιοπαλαιστής, ο άνεργος, αυτός που δεν μπορεί να μπει στα νοσοκομεία και να πάρει φάρμακα, δεν τον νοιάζει αυτόν. Τον νοιάζει από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να παράξει πολιτική υπέρ αυτού. Α, τι μου λέτε. Η ελληνική κοινωνία λίγο συντηρητική. Το έχετε βιώσει πολλές φορές όταν έχετε κάνει δηλώσεις οι οποίες μετά έχουν σχολιαστεί και σχολιάζονται ακόμα. Ας φύγουμε από αυτό το να θέμα πω, το 2024. Το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Αυτό το θέμα, το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Αυτό το θέμα, κυρία Κατερίνα μου, εμένα δεν θα μου βάλετε τέτοιες τριχλοποδιές για να κάνετε τηλεθέαση. Καλέ, τι λέτε, ποιες τριχλοποδιές. Είναι ντροπή. Ερώτηση κάνω. 2025, αυτό για μένα δεν υπάρχει. Όσο το κουβεντιάζουμε, του κάνουμε κακό. Αυτό που θέλει, κυρία Κατερίνα. Το θέμα το ότι έχει δηλώσει ότι ήταν ανοιχτά ομοφιλόφιλος, πιστεύετε ότι του κάνει κακό. Λέω από τη φωνούλα σας, μου φαίνεται ότι είστε Αρχικά είσαι ομοφοβική. Αρχικά μιλάω εγώ, όχι εσείς. Είσαι ομοφοβική και προσπαθείς να κάνεις τηλεθέαση με αυτό το θέμα. Πώς το λέει μαζί μου μιλάς. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Με αρχικά με προσβάλλει αυτό που λες. Κοκοζημιά. Με ξέρεις τόσα χρόνια. Σε ρωτάω, επειδή η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική και του την πέσα του ανθρώπου. Γιατί ομοφοβικούλα το βάζεις για συζήτηση. Εγώ ομοφοβική. Λέμε το ίδιο πράγμα. Μην με πιάσει κακορόιδο. Λες εμένα ομοφοβική. Και μάλιστα το βάζεις με έναν άνθρωπο που σου ξεκαθαρίζει. Σου είπα το ίδιο. Το έχω ξεκαθαρίσει με τη ζωή μου και με τις δηλώσεις μου και έχω κάνει πόλεμο γι' αυτό. Τώρα να κάνω τι. Δεν μιλάω για σένα, Απόστολε. Άλλο θέλω να πω και δεν με ακούς. Πάμε παρακάτω, ομοφοβικούλα. Λέω ότι θεωρείς ότι όλο αυτό που βγήκε. Όχι, το πας αλλού, το πας και από όνειρα. Και εγώ δεν το πήγα εκεί. Απόστολε, δεν καταλαβαίνω. Για αφήστε με λίγο. Το πας αλλού. Θα πουλάς σε μένα πνεύμα. Τρία κακνά τη κακνίσια τα πικέρματα. Καλσόνα, βέλε μουτσά. Και μάλιστα όταν είμαι σε θέση. Όχι, με προσβάλλει. Απόστολε, με ξέρει πολλά χρόνια. Ξέρει τι άνθρωπο είμαι. Ξέρει πολλά χρόνια που σιγά να μην σε ξέρω. Με έχει δει εκτό πολλέ φορέ. Αν τώρα δεν με ξέρει και έχουμε συνομιλήσει. Πολλέ φορέ έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο κατά αυτή τη. Τα κάνε σκατά. Στο όλο το τηλέφωνο από κοντά έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, πάμε, ούτε εγώ θέλω να σε μάθω περισσότερο από αυτό που βλέπω τώρα. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε. Αλλά σε είχα για gentleman αυτή τη στιγμή. Μου κάνεις μία επίθεση και λένε το ίδιο πράγμα. Τον παίζουνε. Τον κλείσω τον Απόστολο Γκλέτσο. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με λέει ομοφοβική. Μην το πάρετε πάλι ρατσιστικό, έτσι. Και να μου προσάπτει χαρακτηρισμούς που δεν υφίστανται. Το δείχνουν οι εκπομπές που προσπαθούν μέσα από το τίποτα να βγάλεις φύγη. Γιατί υπάρχουν ρουφιάνοι που κάνουν σκριτσότα αυτά. Για να κάνεις τηλεθέαση. Λοιπόν, εγώ δεν θα αυτοβώσω. Γιατί βγήκες λοιπόν σε μία εκπομπή που θεώρησα ότι θα βγάλεις ομοφοβική. Ποιος ξέρει. Δεν σε τιμάει. Μα ερώτηση έκανε. Παιδιά, έπαθα σοκ. Τα παπάρια μας.